Ας αρχίσουμε το θέμα μας με μια πατερική διήγηση, καθώς είναι γραμμένη σε ένα χειρόγραφο εκεί στο μοναστήρι μας του Ιησού το Θεόντος του Άγιος. Αναφέρει η διήγηση ότι ήταν ένας γέροντας, ένας ασκητής, αναπορικής, ο οποίος ασκήτευε σε τόπο έρημο χρόνους 70 περίπου, με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, για να αποκτήσει παρθενία, κτημοσύνη, υπακοή, τα χαρίσματα του Θεού που δίνει στον άνθρωπο ανάλογα με το τι τόπο κάνει ο άνθρωπος στην καρδιά του για να τα δεχθεί. Ο γέροντας αυτός ασκητής, παρότι ήταν στην έρημο πόσες δεκαετίες, δεν είχε αξιωθεί να δει κάτι από τις αποκαλύψεις του Θεού και κάπως στενοχωρούμενος που δεν έπρεπε, έβαλε με τον νου του μήπως και δεν ήταν παρεστή η άσκηση που είχε κάνει μέχρι τότε και γι' αυτό ο Κύριος δεν του έδωσε κανένα σημείο αποκαλύψεως να δει κάποια από τα μυστήρια πώς κυβερνά ο Θεός τον κόσμο. Αυτά διαλογιζόμενος, προσευχόμενος, έπλεον άφησε τον εαυτό του πλέον ό,τι θα θελήσει να του δώσει ο Θεός. Και τότε ήρθε προς αυτόν φωνή εκ Θεού, η οποία έλεγε: δεν είναι έτσι όπως τα λέγεις, δεν πρέπει να έχεις αυτή σου την επιθυμία και ό,τι τρόπο να σαν να παραθωρείται αυτό που επιθυμείς, όμως επειδή έφτασες μέχρι εδώ με το λογισμό σου, με την επιθυμία σου, τώρα αύριο πήγαινε προς την έρημο και του έδειξε νερό στην κατεύθυνση που να πάει, εάν θέλεις να ειδείς κάτι από αυτά τα μυστήρια με τα οποία γίνεται η διακυβέρνηση του κόσμου. Φαίνεται να κυβερνούν άνθρωποι, αλλά ο Θεός πάνω κυβερνά και συμφωνίζει όλο, μικρά και μεγάλα. Άκουσε τη φωνή αυτή με πολύ χαρά ο γέροντας και γέροντας από το κελί του, από την καλύβα του εκείνη που είχε, και περπατώντας να πάει προς το σημείο που είχε υποδείξει ο νεαρός αυτός, τον συναντά ένας ληστής, ο οποίος καθώς τον είδε πολύ ευχάριτη και με ένα βίαιο τρόπο επί
πήγε να το συλλάβει. Και καθώς τον έφτιασε, του λέει, σε καλή ώρα σε συνάντησα, γέροντα, να τελειώσω την εργασία μου να σου πω. Διότι εμείς οι ληστές έχουμε και αυτή συνήθεια και τέτοιων λόγων. Όποιος δηλαδή μπορέσει να κάνει 100 φόρους, να πηγαίνει στον παράδεισο, έτσι λέει η παράδοση. Λοιπόν, εγώ πολύ εποπίασα μέχρι τώρα και έχω κάνει 99 φόρους και μου λείπεται ένας ακόμα. Και είχα πολύ έγκυα πώς να ολοκληρώσω αυτό που μου έλεγε. Και να τώρα έχω μεγάλη ευχαρίστηση που φανερώθηκε σε εσύ και έτσι θα τύχω του κοθμένου. Αυτά καθώς είπε ο ληστής, φανταστείτε τώρα πώς αντίθεσα στα αυτιά του ασκητού. Εξεπλάγει, τρόμαξε για αυτόν τον ανέλπιστο πειρασμό και νοερός, προσευχόμενος προς τον Θεό, λέγει, «Κύριε, εγώ άλλα πράγματα ζήτησα και ούτε μπορούσα να διανοηθώ ότι θα είχα αυτό που τώρα συνήθισα». Και πάλι λέει ότι να τώρα καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν ήταν αρεστή η άσκησή μου. Όμως ευχαριστώ τη φιλανθρωπία σου, Κύριε, διότι καθώς γνωρίζεις, παιδεύεις την αναξιότητά μου. Και για τις αμαρτίες μου με παρέβαλες στα χέρια αυτού του ληστού εδώ. Αυτά είπε ο γέροντας και ένιωσε ότι είχε διψάσει πολύ. Οπότε απευθύνεται στο ληστή και του λέει, επειδή παιδί μου και στην ηλικία μου οπωσδήποτε θα ήταν πάρα πολύ νεότερος, αλλά αυτή είναι και η προσφόρηση. Τέκνον μου, παιδί μου, επειδή ως αμαρτωλός όπου είμαι με παρέδωσε αυτό στα χέρια σου να με θανατώσεις και γίνεται έτσι η επιθυμία σου, όμως πολύ σε παρακαλώ, επειδή πολύ καίγομαι από την ύψα, θέλετε είχε περπατήσει και πολύ και ήταν ίσως και ο ίδιος ανεβασμένος και έτσι για τούτο σε παρακαλώ, κάνε μου μια χάρη. Δώσ' μου λίγο νερό να πιω και μετά να με αποκεφαλίσεις. Ο ληστής πήγαινε το παγούρι που ας πούμε, αλλά δεν είχε νερό. Παρακάτω όμως πήρε ματιά, έτρεχε νερό. Καθώς άκουσε το λόγο, τη μάχηρα που την είχε βγαλμένη έτοιμη να κάνει το φόνο, τη βάζει στη θήκη και με το παγούρι του που είχε ξεκινάει τώρα να πάει να φέρει νερό, αλλά με πολύ καλή διάθεση. Πήγε λοιπόν και σκύβει να γεμίσει το σκεύος του για να το φέρει στο γέροντα να πιει. Και εκεί που έσκυψε να γεμίσει, εκεί παρέλαβε την ψυχή του. Απέθανε. Περνάει λίγη ώρα που περίμενε ο γέροντας να ανέβει από
το ποταμάκι δεν έρχεται. Και αρχίζει με τον λογισμό του, θα λέει, άραγε, ήταν εισταγμένος και κοιμήθηκε, τίποτα άλλο του έλαχε, σαν τι να είναι. Και του λέει ο λογισμός του, να τώρα αφού είσαι ευκαιρία, γιατί δεν φεύγεις. Και να μη σε βρει ότι θα επιστρέψει εδώ. Όμως πάλι που λέγει άλλος λογισμός, ότι ναι, εσύ είσαι γεροντάκι. Πόσο θα μπορέσεις να τρέξεις. Εκείνος θα σε φτάσει και όχι μόνο θα σε αποκεφαλίσει, αλλά θα μαρτυρήσεις για αυτή τη φυγή σου. Και καθώς τα σκέπτεται έτσι, λέει, ας πάω να δω τι συμβαίνει. Κατηγορίζει. Και καθώς έφτασε εκεί, ευρύθηκε να είναι συγκεκριμένος, έτσι όπως ήταν, τόσο κοντάρι, βλέπει ότι ήταν αποθαμένος. Θαύμασε, εξεπλάγει. Και σηκώνοντας τα χέρια του και την καρδιά του προς τον ουρανό, δεν έχει λόγους τώρα να ευχαριστήσει τον Θεό για την έκβαση αυτή, αλλά και να ειδεί πόσο δίκαιος είσαι, Κύριε, της κρίσης σου, που πόσο εμείς παραλογιζόμεθα, άλλα αντάλλαγμα διαλογιζόμενοι. Είχε τόσο φανερά τεκμήρια για το πώς κυβερνάει ο Θεός στον κόσμο. Και παρακαλεί τώρα, Κύριε, με την αγαθότητά σου, φανέρωσέ μου πώς έγινε αυτό. Και ο Θεός του στέλνει άγγελο και του λέει ο άγγελος του Θεού, βλέπεις αυτόν εδώ τον αποθαμένο. Εσύ έγινες αφορμή για να φύγει. Διότι αυτός με ό,τι σου είπε θα το έκανε κιόλας. Αλλά ο Θεός, επειδή με δικό του τρόπο ανεξυπνίαστο οικονομεί τα πράγματα, τον επήρε έτσι με ευνίδιο θάνατο να γλιτώσεις κι εσύ, αλλά να σωθεί και εκείνη. Και να γνωρίζεις ότι εσύ. Θάψε το και αυτό που σου είπα ότι εσύ συνέβη, διότι το εζήτησες να σου φέρει νερό. Και αυτός ξέχασε ότι ήταν ληστής, ότι το δικό του πρέπει να κάνει. Δυναμικά, ξέχασα τι δύναμη είχε και υπάρχουσε σε αυτό που του ζήτησε. Και αυτό που είπε, ότι έκανε τόσους φόνους, αλλά το είπε έτσι, κάπως να τον συνέχει από μέσα, όπως ήταν τα κορθώματα, αλλά στο νου που είδατε, έλεγε, ήθελε να σου πει. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ. Εάν γυρίσουμε πίσω στον καιρό της Δημοκρατίας και βάλουμε τους κλέφτες, τους κλεφταματολούς, τότε πήγε να δικαιώσουμε το παράδειγμα. Αλλά βλέπετε ότι θα μπορούσε να ήταν κάτι στο λογισμό του με αυτή την έννοια ότι να είχαν σαν δόγμα μεταξύ τους, ότι όσο περισσότερος φωνεύσει κανείς, όσο περισσότερο θα συμβεί στην απελευθέρωση του γένους. Δεν ξαναλέγω, δεν δικαιολογούμε τους φόνους κτλ. Ήταν μια συγκυρία, αλλά ακριβώς μια συγκυρία. Ξέρουμε εμείς
συμβαίνει αυτό, γιατί εκείνο, γιατί έχουμε εκείνη την έκβαση, την άλλη λύση. Λοιπόν, αυτή η ομολογία που έπαιρνε των 99 φόνων ελογίστηκε ως εξομολόγησης ενώπιον του Θεού. Θάψε τον λοιπόν και έχε τον μεταξύ των σωσμένων και γνώριζε από αυτό το πέλαγος της φιλανθρωπίας και ευσπλαχνίας του Θεού που αφορμή ψάχνει ο Θεός να σώσει τον κάθε άνθρωπο με τα δεδομένα. Πήγαινε λοιπόν στο κελί σου και να είσαι πρόθυμος στις προσευχές σου, διότι τίποτα δεν χάνεται από την προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος το να επικοινωνεί με τη χάρη του Θεού, όχι κάνοντας μόνο προσευχές, αλλά κάνοντας τη ζωή του σαν προσευχή να γίνεται δεκτή ενώπιον του Θεού. Συνήθως εμείς κάνουμε προσευχές, αλλά ο Θεός θέλει να αλλάξει τον τρόπο στη ζωή μας που ίδια να ανεβαίνει σαν προσευχή και να γίνεται δεκτή ενώπιον του Θεού. Η φιλοτιμία μας. Να λοιπόν ένα μυστήριο που σου απεκάλυψε ο Θεός από τα αναρρύθμιτα με τα οποία κυβερνάει τον κόσμο και κάνουμε στο εξής από εδώ και πέρα ότι θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις για να αναπληρώσεις τα χρέη σου. Λοιπόν, ο Κύριος είναι κρυμμένος μέσα στις εντολές του και αποκαλύπτεται σε εκείνους που το ζητούν ανάλογα με την προθυμία τους στην εκτέλεση αυτών των εντολών. Όποιος έχει ταπείνωση και εργασία πνευματική και σώμα διαβάζει τις Θείες Γραφές, τις Άγιες Γραφές, να τα εννοεί για τον εαυτό του αυτά που διαβάζει, και όχι για τους άλλους. Αν ζητήσει να θεραπευτείς, φρόντισε τη συνείδησή σου και κάνε ό,τι σου λέγει και πολύ θα ωφεληθείς. Τα μικρά αμαρτήματα, ο πονηρός, ο διάβολος, μας τα παρουσιάζει σαν ασήμαντα. Έτσι. Τίποτε είναι. Επειδή δεν μπορεί με άλλον τρόπο να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερα. Σιγά σιγά, από μικρό σε λίγο πιο πάνω, φτάνει στα μεγάλα. Αν εξετάζεις τις δικές σου αμαρτίες και όχι το πλησίον σου, ποτέ δεν θα λαϊλατήσουν οι δαίμονες το πνευματικό εργαστήριο του νου σου. Καλύτερα να προσεύχεσαι με ευλάβεια για τον πλησίον σου, παρά να τον ελέγχεις για κάθε του αμάρτιο. Όπως δεν είναι δυνατόν να βόσκουν μαζί πρόβατα με τους λύπους, παρόμοια δεν είναι δυνατόν να βρει έλεος εκείνος που επιβουλεύεται, που εκθρέπεται τον πλησίον του. Θα το ξαναπούμε. Καθώς δεν είναι δυνατόν να βόσκουν μαζί πρόβατα με λύπους, ομοίως δεν είναι δυνατόν να βρει έλεος εκείνος που εκθρέπεται τον πλησίον του.
Οι χλεβασμοί και οι αδικίες των ανθρώπων φέρουν θλίψη στην καρδιά, όμως εξαγνίζουν αυτούς που κάνουν υπομονή. Στις θλίψεις εναντιώθηκαν πολλοί με πολλούς τρόπους. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να τις ξεπεράσει χωρίς προσευχή και μετάνοια. Και κυρίως αυτομευσία, αντί να μεύεται τους άλλους, να μεύεται τον εαυτό. Όταν είσαι μόνος, να σκέφτεσαι τα ελαττώματά σου. Όταν είσαι με άλλους, να λησμονείς τα ελαττώματα των άλλων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μωρού ανθρώπου είναι να προσέχει τα σφάλματα των άλλων, μη δίνοντας σημασία στα σφάλματα τα υλικά. Ο έπαινος, ο τόσος ηθούμενος, κάνει τον καλό καλύτερο και τον κακό χειρότερο. Κατά το προζήνι που έχει μέσα του ο καθένας τη συμβόλη τη ζωή. Ο ταπεινός επαινούμενος στέλνει την όξα του στον Θεό και του δίνει ο Κύριος όσοι του χρειάζεται τώρα, φυλάσσοντας την άλλη για την αιωλιότητα. Συνήθισε λοιπόν λίγο-λίγο την καρδιά σου για κάθε συνάνθρωπο να λέει «Αυτός κατά αλήθεια με ξεπερνά στον δρόμο του Θεού. Εκείνος είναι καλύτερός μου». Κι έτσι κάθε άνθρωπο να το λογαριάζεις ότι είναι ανώτερος από σένα, γιατί δεν ξέρεις. Άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δεν ξέρεις. Και όταν θα γίνουν οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι, όσους εμείς από αυτούς που βλέπουμε σαν εσχάτους, κρίνοντάς τους θα τους δούμε στα δεξιά, και αυτούς που βλέπουμε σαν να προτεύουν να βρεθούν στα αριστερά, δεν θα βάλει ο Θεός ποτέ στην τάξη τον καθένα. Όχι όπως τους βλέπουμε, τους έχουμε τώρα, αλλά όπως βλέπει ο Θεός από μέσα, μην βλέπουμε απ' έξω. Ο Θεός βλέπει από μέσα. Και θα αποδώσει στον καθένα και σε όλους μαζί, κατά τα έργα και τους λόγους και τους λογισμούς που έχει ο καθένας. Εάν λοιπόν έτσι θεωρείς τον εαυτό σου όλο κατώτερο, με τον τρόπο αυτόν και την ταπείνωσή σου, επαναπάβεται μέσα σου η χάρη σου Θεού και δεν ζητάς ανάπαυση από τους ανθρώπους. Αυτό είναι το ουσιό. Δεν έχουμε ανάπαυση από τους ανθρώπους. Από τους συνανθρώπους, από το Θεό και θέλουμε να τη βρούμε, να τη διεκδικήσουμε με το εγώ. Και όσο πάει κανείς να βρει αυτό που ζητάει, τόσο εκείνο φεύγει μακριά και αυτός χρεώνεται με τα λάθη. Εάν από υπεροψία καταφρονήσεις κάποιον άνθρωπο, συστέλλεται μέσα σου η χάρη του Θεού. Συστέλλεται από τον βίο σου. Εγκαταλείπεσαι εις διαφόρους μολυσμούς ψυχής και σώματος. Σκληρύνεται η καρδία σου, ξηραίνεται τα δάκρυά σου. Δηλαδή και το καλό που έκανες σταματάει, αφού δεν το κάνεις όπως θέλει ο Θεός. Μάλλον δεν είναι καλό αυτό να θέλεις να διεκδικείς επένους για τον αρρωστημένο εαυτό σου. Να θεωρείς τον εαυτό σου πάντοτε αμαρτωλό, αληθινά αμαρτωλό, αμαρτωλότερο, όπως είπαμε, από τους άλλους. Και πρόσθετε σε αυτό. Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να θεωρείς τον άνθρωπο στον εαυτό του αληθινά αμαρτωλό. Από όσα υπάρχουν, όμως αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να μπορέσει ο άνθρωπος να παραδεχτεί αυτόν τον εαυτό του, όπως τον βλέπει ο Θεός, και να μπορέσει να τον παραδεχτεί. Άμα δεν τον παραδεχθούμε, πώς θα μπορέσουμε να τον παραδεχθούμε. Όταν και όσο νιώθεις
αυτή η συνέστηση τόσο μέσα σου αναπαύεται η χάρη του Θεού, μέσα στην καρδιά σου. Και όσο δίνεσαι εσύ με αυτή την ταπείνωση και την ανεξικακία και την αγάπη, τόσο η χάρη του Θεού πλούσια ανατέλει μέσα σου. Και μέρα με την ημέρα καθαρίζεσαι και έτσι κάνοντας την ολίγη αυτή η προσπάθεια από μέρος σου με την αυτομεμψία, δίνεις τόπο και τρόπο μέσα σου συνεχώς να επαυξάνει, να ανεβαίνει η χάρη του Θεού όπως ανεβαίνει ο ήλιος στον ορίζοντα από το πρωί. Όπως η ηλιακή ακτίνα που εισχωρεί από κάποιο φαινοβόλο άνοιγμα μέσα στο σπίτι το φωτίζει έτσι ώστε να διακρίνεται η πιο λεπτή σκόνη που αιωρείται και μυρμυρίζει στον αέρα, έτσι και ο φόβος του Θεού εισερχόμενο στην καρδία του ανθρώπου φανερώνει στον άνθρωπο όλα τα αμαρτήματα με μια αίσθηση χαράς και ελπίδος. Όσο αναγνωρίζει κανείς την αμαρτωλότητά του, τόσο και μέσα του συντελείται κάτι που του είναι άγνωστο έως την ώρα εκείνη. Πρέπει να ταπεινωθεί ο άνθρωπος για να αρχίσει να το αποκαλύπτει ο Θεός από τα άδειλα και τα κρύφια που βλέπει στη ζωή του, στην καρδία του. Ιδιαίτερος εφρόσινη η σκηνή αυτή στον Ιερό Ναό μας είναι κατά τις φωτόλους θεστίες λειτουργίες των προηγιασμένων δώρων. Θυμίστε τότε τη Σαρακοστή από τα παράθυρα που μπαίνουν έτσι πόσο φαίνονται εκείνες οι σκόνες που μυρμυρίζουν έτσι κάπως έτσι αποκτώντας τέτοιο φως βλέπει ο άνθρωπος μέσα του και τα παραμικρά. Με τούτο το νου, με αυτή την αίσθηση δεν βλέπουμε τίποτα. Με τη χάρη του Θεού όμως, όταν αντέχει μέσα, εκεί βλέπουμε όπως πρέπει να ειδούν τον εαυτό μας, στα παραδικά αυτά. Και όσο μεταλλεί κανείς γι' αυτά, τόσο με τη χάρη του Θεού ανηφορίζει. Ο έχων αληθή φόβον Θεού δεν έχει κανένα άλλο φόβο. Και όποιος στον προσωπικό του αγώνα είναι αγρίος, απλώνει την αγρία του δηλαδή, επηρεάζοντας ευμενώς με τη χάρη του Θεού, τον εαυτό του τον κάνει πιο ταπεινό και τον ομορφαίνει ενώπιον του Θεού, έτσι αυτός έπειτα μπορεί και επηρεάζει χωρίς να το επιδιώκει. Η χάρη του Θεού με την οποία συνεργάζεται, αυτή η χάρη του Θεού ομιλεί έπειτα φανερώνοντας το έργο που κάνει στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Και Ανδρίος ποιος είναι, είναι αυτός που τα βάλει με τον εαυτό του. Όποιος κάνει πόλεμο με τον εαυτό του, με τα πάθη του, αυτός αποκτά ειρήνη. Και με αυτή την ειρήνη μπορεί και διαθέτει στο περιβάλλον μικρούς και μεγάλους. Τους έχει όχι αυτός, αλλά ο Θεός, στον οποίο δίνει την καρδιά του και λειτουργεί στη συχνότητα της ειρήνης, στο Θεό υποτάσσονται. Στη χάρη του Θεού. Εάν συμμαζέψεις με τον καλό αγώνα φιλότιμα τον εαυτό σου, ό,τι ως χάρισμα από Θεού περισσεύει στον Θεό σου θα απλωθεί, θα χαριστεί στο περιβάλλον σου το ιδιαίτερο και το ευρύτερο. Και όταν έτσι συμμαζευτούν πολύ παρόμοια φρονούντες με τον ίδιο τρόπο τη ζωής πολιτευόμενη με αυτή την ταπείνωση και την αυτομεμψία, θα ευρεθούν, θα φανερωθούν και οι εντεταλμένοι από Θεού να προωθήσουν νοήματα και αισθήματα εις εκπλήρωση του ιστορικού μας χρέους στα σημερινά δεδομένα. Να το επαναλάβω.
έτσι με αυτόν τον τρόπο συμμαζευτούν πολλοί παρόμοια φρονούντες, θα ευρεθούν, θα φανερωθούν και οι εντεταλμένοι από Θεού να προωθήσουν νοήματα και αισθήματα εις εκπλήρωση του ιστορικού μας χρέους εις τα σημερινά δεδομένα. Δεν είναι χρέος μας, του έθνους και ολονών μας, να νιώσουμε το σφιγμό των καιρών μας, αντιτασσόμενοι στα σχέδια των εχθρών, του Θεού, της Εκκλησίας, του έθνους. Πώς όμως, όταν πάμε, το χρέος ξεφυλώνοντας από τον εαυτό μας. Έτσι και δεν γίνει το πρώτο, μην περιμένουμε το δεύτερο. Ένας-ένας τα δώσει τον εαυτό μου. Και όσο περισσότεροι το δουν, τόσο ο Θεός εμφανέστερα, ευχερέστερα θα κάνει το χρέος του φανερότερο. Εάν δεν νικήσει κανείς τον εαυτό του στην πράξη, στο βίωμα του καθημερινό, πώς θα εμπνεύσει όσους περιμένουν το ξεκίνημα από τους άλλους? Όλο έτσι συνήθει. Όλο οι άλλοι από τους άλλους περιμένουν. Ποιοι θα βρεθούν λοιπόν για να προσφέρουν τον εαυτό τους, για να γίνει ένα ξεκίνημα? Όποιος θα βάλει με τον εαυτό του, με τα πάθη του, αποκτά από τους πειρασμούς του πείρα ικανή να παρακινήσει τους άλλους που περιμένουν να μπουν και αυτοί στον αγώνα αυτών, χωρίς να λογαριάζουν τα πράγματα με νοσηρό τρόπο, με φοβίες. Πώς θα κάνω αυτό, πώς θα κερδίσω, πώς θα κόψω τα πάθη μου, τα ελαττώματά μου, για να το δω. Του Θεού το θέλει. Όποιος δίνει αίμα στον αγώνα του τον καθημερινό, παίρνει πνεύμα ικανό να επηρεάσει ευμενός τον περίγυρο, μικρούς και μεγάλους. Και τι μας συμβουλεύουν οι άλλοι? Να πάρεις επάνω σου τις αμαρτίες όλων των συνανθρώπων. Και όταν το κάνεις αυτό, θα είδεις ότι είσαι πράγματι ένοχος για όλους και για όλα. Μη σας πω ότι παράξενα αυτά. Αυτά έκαναν οι Άγιοι. Και έτσι έγιναν και δίνουν τον εαυτό τους για να περνάει χάρη στον Θεό. Και να επηρεάζουν περισσότερο τον κόσμο τώρα από εκεί παρά τότε που ήσαν εδώ. Εάν λοιπόν παραδεχτείς ότι είσαι ένοχος για όλα, τότε θέλοντας και μη θα γονατίσεις. Να ζητήσεις έλεος από τον Θεό, να σου δώσει δύναμη να ξεπεράσεις τις αδυναμίες σου. Και χαίρει ο Χριστός, παίρνοντας αφορμή με τη φιλοτιμία σου αυτή, να ακούσει τις προσευχές σου και για τους άλλους υπέρ των οποίων πρεσβεύεις. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι φέρουμε μέσα μας την κληρονομία των αρετών και των κακιών των προγόνων μας. Και δυνάμει της οντολογικής αυτής ενότητος του ανθρωπίνου γένους, η θεραπεία η δική μας, η θεραπεία εκείνων που δίνονται στη χάρη του Θεού, απλώνεται έπειτα σαν δυνατότητες θεραπείας και των άλλων. Ξεκινάει κανείς από τον εαυτό του, αλλά όσο δίνεται εις τον Θεό, τόσο η χάρη του Θεού, απαλλάσσοντάς τον από τον παλαιό εαυτό, κάνει τόπο για να έρθουν τα χαρίσματα του Θεού. Και έπειτα αυτά τα χαρίσματα του Θεού που καλλιεργεί μέσα η χάρη στον καθένα, τα απλώνει σαν δώρο στους συνανθρώπους.
Ένας τρόπος είναι δυνατόν να κάνει τον καθένα να συμμαζεύεται στον εαυτό του. Αν θέλει να είναι ψηλά, ψηλά στις κορυφές, στα κορφοβούνια, εκεί πέφτει η κεραμή. Καλά είναι να συμμαζέψει τον εαυτό του. Αν ο Θεός θέλει κάποιον, κάποιος να είναι και ψηλά, θα τους φυλάξει. Αλλά αν κάποιοι από τους λογισμούς μας μας λέγουν ότι πρέπει να ανεβούμε, να είμαστε εκεί, ο εγωισμός και όλα τα αμαρτωλά συνακόλουθα, τότε όποιος ανεβαίνει γυρεύοντας, ίσως δεν γλιτώσει. Ενώ όταν κατηφορίζει από εκεί, ό,τι έχει σαν χαρίσματα, τα διαθέτει για να βοηθεί τους συνανθρώπους. Όσο έφτιασε υπέρ εκείνων, οι οποίοι ευχαίρως, ακέρως, σε αδικούν, σε συκοφαντούν, τόσο ο Θεός πληροφορεί υπέρ της ατότητός τους εκ της συκοφαντίας καταληστέντας, και έχει πάντοτε και προς πάντας και δια πάντα αγάπη και χαρά και ειρήνη. Δηλαδή, συκοφαντία, τι χειρότερο από αυτό. Αλλά όταν κανείς δεν με βάζει με αυτόν από τον οποίο άκουσε, από αυτούς άκουσε τη συκοφαντία και προσεύχεται για αυτούς, τότε ο Θεός αλλάζει τα πράγματα. Πληροφορεί εκείνος που όχι σωστά άκουσαν, τους πληροφορεί σωστά. Δεν έχει τον τρόπο. Ποιος κυβερνάει όλους και όλα. Και κάποιος από εδώ και από όσους θα μας άκουγαν, θα ακούσουν, με παράπονο λέει, λέει Πάτερ μου, αλλά ο καλός σταυρώνεται. Ναι, σταυρώνεται για να αναστηθεί εν Χριστώ. Αν δεν σταυρώνεται, εν το κόσμο θρύψει να έτσι. Θα σείτε, εγώ ανενίκηκα τον κόσμο. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να σηκώσει σταυρό. Αλήθεια. Σε ένα ιστορικό γεγονός. Η αυτοκράτηρα Ευδοξία, εν καιρό του Ιερού Χρυσοστόμου, υπερβαίνοντας τα όρια της εξουσίας της, σκόνταψε στον νόμο του Θεού και έπεσε στον άλλο. Έκαμε εκείνα που δεν έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, εξόρισε τον Ιερό Χρυσόστομο, άδικα, και απέθανε στην εξορία του Άγιος. Και όσο ήταν ο Άγιος, ο Ιερός Χρυσόστομος στην εξορία, ο τάφος της έτρεπε από τη στιγμή που την έθαψε. Έτρεπε ο τάφος της, συνεχώς, μέχρι την ώρα που διαμαρτυρόμενος ο Υιός στον Πατριάρχη, τον Πρόκοπο, μια διαδικασία εκεί για να έρθει, να μην πούμε πολλά όμως για αυτό το γεγονός, θα μας πάρει το χρόνο που δεν συμφέρει να φύγει από την ενότητα στην οποία είμαστε. Είναι για άλλη φορά, κάπου αλλού θα πω. Έτρεμε ο τάφος 33 χρόνια.
μέχρι που παρεκκλήθηκε ο Υιός Χριστός αυτό, τον έφεραν από την εξορία και όταν τον έφεραν στο θρόνο τον οποίο κατήχε τότε ζωντανό, του είπαν παρακλητικά: «Απόλαβε, Άγιε, ο χρόνος σου και δώσ' ειρήνη το λαό και την ευδοξία». Συγχώρεσέ μας που σε εξορίσαμε. Τώρα δώσε ειρήνη στο λαό και στην ευδοξία. Και τότε συνέβη ο καλός ο Άγιος. Ο Άγιος Ζωντάνης σηκώθηκε, έτσι, και είπε αυτό. Τα ειρήνη, πάση και την ευδοξία. Και τη στιγμή εκεί σταμάτησε να τρέχουν τα τάφους. Βλέπετε πως ουρανός και γη έχουν μια αμοιβαία συσχέτιση. Ό,τι γίνεται στη γη ανεβαίνει στον ουρανό. Και ο Θεός ανάποδα ανταποκρίνεται. Τον καιρό εκείνο που είχαν εξορίσει τον Άγιο, σχολιάζοντας αυτό το γεγονός, είχε, φανταστείτε τι πειρασμό η Εκκλησία, ένας ιερέας Ευλαδίος και φρόνιμος φωτισμένος από Θεού έκανε την εξής παρατήρηση, υπέροχη παρατήρηση. Εδώ, είπε, η Βασίλισσα με την εξορία αυτή επέτυχε ακριβώς το αντίθετο από εκείνο που επεδίωκε. Επεδίωκε δηλαδή τον Άγιο να τον παραμερίσει να ελαττώσει τη χάρη που είχε από Θεού. Και έτσι τον έπαιξε μακριά. Όμως η εξορία αντί να μικρύνει, να σμικρύνει τον Πατριάρχη, τον εμεγάλωνε. Όσο πιο μακριά πήγε για την αγάπη του Θεού, τόσο και εμεγαλύνθηκε. Κι αντί να υψωθεί η αυτοκράτηρα, κατέπεσε μέχρι το σημείο να εξαρτάται από τη συγγνώμη εκείνου που τον είχε στα χέρια της. Αυτά ανελάμβαναν υπόψη όσοι νομίζουν ότι έχουν πολλά και πολλούς στα χέρια τους. Πόσο διαβατικά είναι αυτά και πόσο τα παίρνει ο ουρανός και θα αποδώσει στον καθένα. Γρήγορα ή αργά θα αποδώσει. Γιατί συνέβησαν λοιπόν και συμβαίνουν αυτά, διότι όποιος διώκεται χάρη του Θεού προσλαμβάνεται στις διαστάσεις της χάρης του Θεού στην αιωνιότητα. Για το Θεό δεν πάσχει, ο Θεός αναλαμβάνει να το αποδώσει. Και το κακό φαίνεται πολλές φορές να θριαμβαίνει εδώ στον κόσμο. Αλλά πρόσκαιρα, δεν ήταν ποτέ το κακό, δεν θα νικήσει με την τέλη. Βασιλεύει αλλού και αιωνίζει άδειες στο γένος των πρωτών. Το δίκαιο του ισχυροτέρου φαίνεται να είναι επικρατέστερο ενός που κρατεί η παρούσα ζωή. Επιφυλασσομένων κάποτε κάποιον εξαίρεσε. Στην άλλη όμως ζωή θα αλλάξει το σκηνικό και θα γίνουν πάνω κάτω. Για να
προσλάβει ο καθένας ότι έσπηρε εδώ, θερίζοντας το εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι άπαντο προς τον άνθρωπο, προς τον Θεόν ανάγεται, λέτε, διαβαίνει, του οποίου ο άνθρωπος φέρει την εικόνα. Ουρανός και γη αντικρίζονται και αλληλοεπηρεάζονται. Επηρεάζουν οι αποθαμένοι τους ζωντανούς και οι ζωντανοί τους αποθαμένους, καθώς το λέγει παραστατικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Βούλεται ο Θεός ή να υποαλλήλων ευεργετώνται και κοιμημένοι και ζώντες. Διότι οι πάντες εν το Θεό εσμένοι, ζώμε, κινούμεθα, υπάρχουμε, είτε το γνωρίζουμε, είτε το αγνοούμε. Ο δε Θεός έστει Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, πάντας χάρα αυτό ζώσει. Έκαστος, αυτοπροαιρέτως, καθώς εγκολήθη να λάβει θέση ενώπιον του Θεού εκ του παρόντος δύο. Ανάσταση νεκρών θα γίνει στη συνέχεια του κόσμου όταν σαλπίσουν οι σάρκες για όλους μας. Ανάσταση όμως των νεκρών ψυχών από το παρόντος γίνεται. Τώρα εδώ σωζούμε. Μη προσπαθείτε, μας συμβουλεύουν οι άλλοι, να διορθώνετε το κακό με το κακό στον κόσμο που σας περιβάλλει. Διότι με τον τρόπο αυτόν ακριβώς θα επιτύχετε το αντίθετο. Η διάθεση της εκδικήσεως πηγάζει από την αδυναμία της ψυχής που δεν είναι ικανή να υποφέρει τις προσβολές. Όποιος δεν είναι ικανός, δεν έχει ταπείνωση να υποφέρει τις προσβολές, επιστρατεύει τον εαυτό του για άμυνες και επιθέσεις. Αλλά σου στοιχίζει περισσότερο το να εκδικηθείς ένα κακό που σου έκανε από το να υπομένεις. Ξαναλέγω, σου στοιχίζει περισσότερο να εκδικηθείς ένα κακό που σου έκανε από το να το υπομένεις. Ο Θεός για ποιο λόγο το επέτρεψε? Μήπως σου το έφερε σαν φάρμακο να θεραπεύσει τις πληγές, τα τραύματα που έχεις, ό,τι χρεωστείς? Πάρα πολλές φορές. Ενάντια σου θέλουμε, από αλλού τα βρίσκουμε. Δια του οφθαλμών αντί οφθαλμού που έχουν συνήθως δείχνει οι δυνατοί, με αυτό το σύνθημα, οφθαλμών αντί οφθαλμού, θα καταντήσουν όλη τη φλή. Έτσι δεν είναι? Βγάζοντας ο ένας το μάτι του άλλου. Ενώ δια της συγχωρήσεως του Δεσπότου δε Χριστού, δια της συγγνώμης και οι τυφλοί θα ειδούν το φως το αληθινό. Περνώντας από εκείνους που έχουν τον Χριστό μέσα και πρόνεται η ζωή τους σαν φως για να επηρεάζει τους ανθρώπους. Όποιος κάνει υπομονή, περνώντας ο καιρός, δεν έχει λόγους έπειτα να ευγνωμονεί τον Θεό για την υπομονή που του έδωσε, γιατί βλέπει τι του έφερε αυτή η υπομονή. Είναι πολύ φυσικό προς όποια κατεύθυνση του Δίου πηγαίνει ο άνθρωπος, ό,τι θέλει δηλαδή μέσα του, ό,τι βλέπει έξω του, αυτό τον επηρεάζει. Αυτό τον αφομοιώνει προς το καλό ή προς το κακό. Αν κάποιος πηγαίνει προς το καλό, θα πει μέσα του, πηγαίνουμε προς τον Χριστό, η χάρη του Χριστού θα μας βοηθήσει όσο πλησιάζουμε, η χάρη του Θεού θα μας βοηθήσει να διορθώσουμε το Θεό μας, να την αισθανθούμε στη ζωή μας. Όμως πηγαίνει στο κακό,
μετά το κακό θα περάσει μέσα και θα γίνει και αυτός από κακός χειρότερο. Το λέει ο λαός. Πες μου με ποιον κάνει συντροφιά, να σου πω ποιος είσαι. Κι όποιος προσπαθεί να αρέσει στους όχλους, γίνεται όμοιος με τους όχλους. Όποιος προσπαθεί να αρέσει στους όχλους, γίνεται όμοιος με τους όχλους. Ό,τι έχει όχλους, περνάει μέσα. Όχλους δεν έχει σημείο. Έχει δύναμη, αλλά ανεξέλεγκτη. Κάποιοι χρησιμοποιούν τη δύναμη. Δεν θα σε σώσει ούτε ο τόπος, ούτε ο κύκλος, αυτά που γίνονται. Και στον χώρο της Θείας Λατρείας, αλλά η αληθινή ευλάβεια, ο φόβος του Θεού, η ταπείνωση, η αγάπη, η αλλαγή της ζωής σου, η αλλαγή της ζωής μας, αυτό θα μας σώσει, τα άλλα κυκλοφορούν μόνο εδώ. Ο Χριστός λέει, βάζω την καρδιά σου για να αλλάξει τη ζωή σου. Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος είναι αδύνατος. Νικάται από τα πάθη του, από τον ίδιο τον εαυτό του. Κι όσοι είναι φραυσμένοι μέσα τους, νικημένοι, γίνονται αφορμή, γίνονται αποκοί, να περνάει η φράυση τους και προς τους άλλους, τους παρομοίους. Όσους ποθούν τα εύκολα και θέλουν να ζήσουν πρόσκαιρα, αυτούς ο πονηρός τους παίζει στα δάχτυλα. Όποιον θέλει να ζήσει εδώ γήινα ευχάριστα για τα γήινα εδώ δεδομένα, αυτόν τον κάνεις ό,τι θέλεις. Όποιον θέλει να ζήσει γήινα, τον παίζουν με τα γήινα. Φερόμενος ως άρτον του κόσμου τούτου, κατά παραχώρηση Θεού, όσο επιτρέπει έως συνεργείας, ο άρχον του σκότους και η συνεργή του φοβούνται ποιους, τους δυνατούς χαρακτήρες. Εκείνος δηλαδή που έχουν φόβο Θεού μέσα τους και διορθώνουν τη ζωή τους και δεν έχουν φοβίες, ανθρώπινες φοβίες. Όποιος έχει φόβο Θεού δεν έχει φοβίες. Κοιμάται ήσυχα και ξυπνάει ήρεμα για να κάνει σήμερα αυτό που δεν πρόφθασε να κάνει χθες. Το καλό πηγαίνοντας στο καλύτερο. Με το φόβο του Θεού συμμαζεύει ο καθένας μας τον εαυτό του από όσα τον εντροπιάζουν και τον εκθέτω πρόσκαιρα και αιώνια. Πρέπει να φιλοτιμηθεί, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, να διορθωθεί ο καθένας μας. Στην πράξη, όχι με τα λόγια και με τα κοινικά. Ο πονηρός χειροφέρει τον άνθρωπο γύρω από τις αδυναμίες του και νικώντας τον εκεί, τον έχει σχεδόν στα χέρια του. Όμως δεν πρέπει κανείς μας ποτέ να απελπίζεται. Έχει πει ο Θεός διόλους και διόλα, αν θελήσουμε πράγματι να συνέλθουμε, να μετανοήσουμε εν αληθεία. Να αλλάξουμε όχι το λογισμό μας μόνο επιφανειακά, αλλά κυρίως τον τρόπο της ζωής μας και από την ευρύχωρη οδό του κόσμου που χάνονται ευθερή το Κύριος. Όσοι πηγαίνουν σε αυτήν την οδό χάνονται, να μπούμε στη στενή και τεθλιμμένη, αφήνοντας τα πάθη εδώ να ανηφορήσουν που δεν μας χρειάζονται στον ανήφορο και όσο ξαλαθρώνουμε τον εαυτό μας, τόσο να προσφέρουμε τον εαυτό μας στη χάρη του Θεού να τον αξιοποιήσει όπως θέλει.
πρόσεχε, όταν όλα σου πηγαίνουν καλά, να περιμένεις και τη μεταβολή τους προς την άλλη κατεύθυνση. Και όταν πάλι νιώθεις περικυκλωμένος από απροσδόκητες συμφορές, να μην αποκάμεις, αλλά να ελπίζεις προς τα καλά και καλύτερα που διαδέχονται συνήθως στις δοκιμασίες μας. Ο καιρός, όπως αλλάζει έξω μας, έτσι αλλάζει και από μέσα μας. Ο Θεός ρυθμίζει και τα μεν και τα δε. Εμάς μας θέλει συνεργούς στο αγαθό όταν κάνουμε το θέλημά του και έπειτα μπορεί άνετα και επεμβαίνει στη ζωή μας. Αν όμως δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημά του, πώς θα επέμβει στη ζωή μας. Όταν εμείς κάνουμε συνεχώς μέλλον νύχτα το δικό μας θέλημα, από πού θα περάσει η χάρη στο Θεό για να μας δώσει αυτό που πράγματι να μας συμφέρει. Το λέει ο λόγος απ' έξω. Αλίμονα το λέμε και εμείς. Πόσες φορές άκουσα να λέω, να Πάτερ, και η Εκκλησία έτσι δεν λέει τα καλά και συμφέροντα. Αλλά βλέπετε πως ψεύδονται οι άνθρωποι έτσι. Ακόμα και στα πλησιάζοντας και στα ιερά και τα όσια. Πώς το λέει και η Εκκλησία. Πώς πρέπει να το νιώθουν όλοι μας. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Αυτό έτσι. Ούτε ζωόφιλοι, χωρίς ερμηνεία
Και εκείνο το Κυρίου μη και τι αμάρτανε ή να μη χείρον τι συγγένεται, ίσου δεν άλλο αποβλέπει παρά εις το βάλε τη δύναμή σου να μην νικηθείς πάλι από τα πάθη σου. Επιστρέφεις από τον πνευματικό. Είναι ζεστή η αίσθηση της χάρητος του Θεού. Βάλε δύναμη τώρα να μην νικηθείς πάλι από τα πάθη, από τις αδυναμίες σου. Μην αγαπάς τον κακό εαυτό σου. Και λέει ο Θεός, εγώ θα σε βοηθήσω με τη δύναμή μου να κόψεις τις αδυναμίες σου. Μην τις αγαπάς όμως, άμα τις αγαπάς δεν μπορείς να τις κόψεις. Μετάνοια σημαίνει μεταβολή 180 μοιρών. Πηγαίνουμε προς το φρόνημα του κόσμου, κατηφορίζοντας. Τώρα κάνουμε μεταβολή 180 μοιρών και αρχίζουμε να ανηφορίζουμε. Το πρόσωπο προς τον Χριστό, τα νότα προς τον κόσμο. Προς τον κοσμοκράτορα και τον παλαιό εαυτό μας που αφήνουμε πίσω. Είμεθα χριστιανοί ορθόδοξοι. Το συνειδητοποιούμε αυτό. Είμεθα το φως του κόσμου. Θέλοντας και μη, αυτό είναι. Μέλη της Εκκλησίας του Χριστού που κρατάει την αλήθεια. Η μία Αγία Καθολική, Αποστολική, Ορθόδοξος του Χριστού η Εκκλησία. Μία είναι, δεν είναι πολλές. Ας μείνουμε ζωντανά μέλη της. Πώς θα είναι αυτό, όταν κοινωνούμε, μετανοημένοι, εξομολογημένοι, με πιστοί και τα λοιπά, όλα αυτά. Αυτά που συμβουλεύουν στους άλλους να τα κάνουμε πρώτα εμείς. Και έτσι αλλάζει η ζωή μας. Σε ένα παλαιότερο χρονικό κάτω με την Αφρική αναφέρεται το εξής περιστατικό. Στο Μαρόκο ένας νεαρός Έλληνας ορθόδοξος μετέστρεψε στο χριστιανισμό από τον μουσουλμανισμό τον ιό του Σελί του Σεΐχη, του άρχοντος εκεί, στα δικά τους δεδομένα της ορολογίας της φυλής Ναγκάρ, από αυτή τη φυλή. Ευθύς μόλις έμαθε το γεγονός αυτό, ο πατέρας του παιδιού που ολαξοπίστησε πρόσταξε να βρουν και να φέρουν μπροστά του τον Γιαούρη, αυτόν τον άπιστο που έκανε το γιο του να αλαξοπιστήσει. Έφεραν τον νεαρό και καθώς ήρθε μπροστά του, τον ερωτά με θυμό πώς είχες. Εσύ έκαμες χριστιανό τον γιο μου. Όχι εγώ, λέγει ταπεινά το παιδί, αλλά η χάρη του Θεού η οποία με χρησιμοποίησε ως όργανό της. Χρησιμοποίησε τη γλώσσα μου, ό,τι που είπε. Τότε θα αποθάνεις τώρα μπροστά μου, λέει ο Εσαΐσιος. Και σηκώνει το σπαθί. Τραβάει. Το υψώνει οργισμένος να το κατεβάσει. Ο νέος έμεινε ατάραχος. Επίσης, τι λέγαμε προηγουμένως, όταν ζήτανες με ζωντανή η πίστη μας, έτσι την έζησαν και την πέρασαν ζωντανή οι άλλοι. Ατάραχος, απαντά, κάνε όπως θέλεις και σκέψε την κεφάλι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τι ζωή είχε. Άνωθεν για να μπορεί να θυσιάζει ετούνι. Φανερή, ολοφάνερη η χάρη στον Θεό. Αυτό που έκανε, τα απλά λόγια που είπε και που έσκυψε το κεφάλι, επενέβησε η χάρη στον Θεό. Και κατεπραήθη ο Σύγης. Κατέβασε
ήρευα το σπαθί, το έβαλε στη φύτη μου. Κάτι θαυμαστό συνέβη μέσα. Αφού ο νεαρός, ο έτοιμος να μαρτυρήσει και πως η οικειότητα συγγένεια με τον Θεό, δεν θα έλαβαν αυτός υπόψη αυτή την προσφορά. Δεν μπορούμε, ίσως δεν υπήρχε τρόπος να εκφράσουν πόσοι από τους μάρτυρες την ώρα του μαρτυρίου ήθελαν, όχι για όλους τους άλλους, αλλά και για αυτούς που τους βασάνιζαν, για τους θυμίους. Όλη την καρδιά τους. Γιατί, διότι αυτή είναι η ζωή. Αυτή τη ζωή που διέτησε ο Χριστός με το πάθος, με το σταυρό του, για να μας σώσει. Αυτό είχαν και οι άλλοι. Αυτό ζούσαν. Με αυτή τη δύναμη των Αγίων ζούμε, από τον Αγίων Αποστόλων έως σήμερα, έως τους νεομάρτυρες, έως τους Αγίους, τους. Και με το μαρτύριο του αίματος και με το μαρτύριο της συνειδήσεως, όπως είναι ο Άγιος Προφύλιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Αμφιλόξενος, ο Άγιος Ιάκωβος και τώρα που ακούσετε από τον Άγιο Δόνος. Λοιπόν, βάλει το σπαθί στην τύχη και στρέφεται ο Σύγχυς προς τον υπασπιστή και του λέει «Φέρε εδώ τον Ιωάννη». Έρχεται ο νεοφώτης τους και ο πατέρας συγκινημένος του λέει «Άκουσε παιδί μου, ή μπορείς ελεύθερα να ακολουθήσεις αυτή τη θρησκεία, διότι για να εμπνέει αυτή η θρησκεία στους οπαδούς της τη αυτή ανεξικακία και τη αυτή πόλμη, σημαίνει ότι είναι αληθινή, δεν είναι γη». Η δύναμή της έρχεται πάνω. Και πράγματι έτσι είναι. Λοιπόν, ό,τι απευθύνουμε στον συνάνθρωπό μας, προς τον Θεό ανεβαίνει, του οποίου καθένας από εμάς φέρει την εικόνα, ως κατ' εικόνα προς το καθομοίωση και συγκαθασίωση. Ο Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσιος, αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ερμηνεύοντας αυτό το κατ' εικόνα προς το καθομοίωση, λέγε «Είσαι πλασμένος, συ ο κάθε άνθρωπος, είναι πλασμένος κάτω εδώ στη γη, ως άνθρωπος με σκοπό, με προορισμό να ανεβείς επάνω». Εκεί όλα ανεβαίνουν. Όλες οι φλόγες προς επάνω δεν ανεβαίνουν. Και όταν και εμείς είμαστε το πνεύμα της ζέοντας, το Κυρίο δουλεύοντας, ανηφορίζει η ζωή. Αν όμως δεν λειτουργήσει αυτό το πυρ να καύσει το γήινο, τότε ο άνθρωπος κατηφορίζει. Πρέπει να καεί το γήινο, αυτό που λέει ο Κύριος, να του δώσουμε για να απαλλαγούμε από αυτό. Ενώ λοιπόν είναι πλασμένος ο άνθρωπος για τα άλλα, έχοντας δυνατότητα να προσλάβει στο ήλιο και την έπαιρνη αυτή, θα πρέπει να δώσει τώρα τη φιλοτιμία. Αυτό είναι το έργο. Φιλοτιμία. Μια λέξη την οποία έχει μόνο η γλώσσα μας. Και ανήμωνα εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνοορθόδοξοι, δεν έχει σημαίνει. Thank you.
Να τελειώσουμε με το τόπο. Ένας μοναχός της αρχαίας Ανατολής εσωτερούσε στην Αίγυπτο. Το συναντά μια συμμορία της κόρης, πάλι πιστεύω. Και η ζωή του κίνδυνος θάνατος. Του λέγουν, είτε λεφτά σου, είτε ζωή σου. Δεν έχω πεντάρα επάνω. Σ' απαντάει εκείνος. Το βλέμμα του ήταν σεμνό, το πρόσωπό του ηλαρό, γεμάτος καλοσύνη. Και εκεί συνέβη πάλι κάτι με τη χάρη του Θεού. Όπου είναι η χάρη σου αυτού σε έναν άνθρωπο, απλώνεται στο περίγελο. Και η καλοπροαίρετη εκκρεάζεται. Ο αρχηγός των ληστών φάνηκε να είναι μέσα του ικανός να λάβει υπόψη τη λειτουργία της καλής του προαιρέσεως. Του λέει, θα έπρεπε να συμφωνεύσουμε εφόσον δεν μας δίνεις τίποτε, αλλά ίσως έχεις κάτι να μας δώσεις. Κάνε μας ένα κήρυγμα. Αν επιτύχεις, θα σου χαρίσουμε τη ζωή. Η δενή έκανε την κίνηση με το χέρι. Ο μοναχός σκέφτηκε λίγο και άρχισε με τη χάρη του Θεού να κάνει το εξής πρωτότυπο κήρυγμα. Αδελφοί μου, τους λέει, η ζωή σας ομοιάζει πολύ με τη ζωή του Χριστού. Όπως εκείνος, ομοίως και εσείς, μάλλον γεννηθήκατε σε ένα στάφο ή κάπου αλλού χειρότερα. Ως αν εκείνον περάσατε την νεότητά σας μίγοντας που την κεφαλή κλείνε. Και ως αν εκείνον μεγαλώνοντας, εγίνατε ο φόβος και ο τρόμος των ασπλάχνων των ουσίων. Ως αν εκείνον θα αποθάνετε καρφωμένοι κι εσείς σε ένα σταυρό μέσα στους κλεβασμούς του όχου. Κι όμως, κι όπως εκείνος, θα κατεβείτε στον Άδη. Μόνον που θα μείνετε εκεί. Χωρίς να αναστηθείτε όπως εκείνος. Να έρθετε πάλι από εκεί, από τον Άδη, από το σκότος, το φως. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που βλέπω ανάμεσά σας. Τη σοφία, όταν φωτίζεται ο άνθρωπος για τη χάρη του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η μόνη διαφορά που βλέπω, αλλά μετανοήσετε και διορθώσετε τον βίο σας με τη μετάνοια και την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία για να λείψει και αυτή. Κι όντως, τα λόγια του μοναχού εκείνου άγγισαν τις καρδιές, μετενόησαν, άλλαξαν όλοι, αν ξέρετε ποιος ήταν, άλλαξε η ζωή του. Εάν όμως κατά
σχόλια του Παύλου. Ας τιμήσουμε λοιπόν και εμείς με την μετάνοιά μας τον Χριστό, για να ακούσει τις προσευχές μας και να μπορέσουμε να κάνουμε μάλλον τον ίδιο μας προσευχή για να μας ευλογήσει η αγαπά. Καλή μετάνοια. Thank you.